Αυξάνουμε την ασφάλεια στα σύνορα, λέει ο Πρωθυπουργός, αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία. Απροσδιορίστος αριθμός μεταναστών και προσφύγων συγκεντρώνονται σε τουρκικά εδάφη κοντά στην ελληνοτουρκική μεθόριο στον Έβρο. Κλείνει τα ελληνοτουρκικά σύνορα στους παράνομους μετανάστες η ελληνική κυβέρνηση σε μια πρώτη αντίδραση στην πρωτοφανή απόφαση της Τουρκίας να αφήσει ελεύθερες τις διελεύσεις μεταναστών προς την Ελλάδα, παροτρύνοντας ορδές ανθρώπων να μπουν στην Ευρώπη. Σημαντικός αριθμός μεταναστών και προσφύγων συγκεντρώνεται σε μεγάλες ομάδες στην ελληνοτουρκική μεθόριο και προσπαθούν να μπουν. Παράνομα στη χώρα, θέλω να είμαι σαφής, δεν θα ανεχθούμε παράνομες εισόδους στην Ελλάδα. Αυξάνουμε την ασφάλεια στα σύνορα, έγραψε στο Twitter ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι της Παρασκευής. Αυτή την ώρα και μετά την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να επιτρέψει τη διέλευση προς την Ελλάδα με πρόσχημα τη συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου εκτοπισμένων στην επαρχία Ιντλίπ της Συρίας, απροσδιορίστος αριθμός μεταναστών και προσφύγων συγκεντρώνονται σε τουρκικά εδάφη κοντά στην ελληνοτουρκική μεθόριο στον Έβρο. Στο τουρκικό Twitter κυριαρχεί η φράση Αύρου Παγιά, δηλαδή στην Ευρώπη, που δείχνει τη μεγάλη κινητικότητα ανθρώπινων ροών προς την Ελλάδα. Υπάρχει κινητικότητα και στην Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο και στο Σουφλί, σημειώνει Έλληνα στρατιωτικός και προσθέτει ότι κατά πληροφορίες περίπου 150.000 μέσα στην Τουρκία περιμένουν να βρουν τρόπο για να περάσουν στην Ελλάδα. Αυτή την ώρα, το τελωνείο στις Καστανιές του Έβρου έχει κλείσει με κλούβες των ΜΑΤ που έχουν λάβει εντολή να αποτρέψουν την είσοδο μεταναστών που θα επιχειρήσουν να περάσουν στην Ελλάδα παράνομα, πόσοι είναι οι μετανάστες και πρόσφυγες που έχουν συγκεντρωθεί στην τουρκική πλευρά των ελληνοτουρκικών συνόρων στον Έβρο δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Από το μεσημέρι, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδής και ο Αρχηγός ΓΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος επιθεωρούν την περιοχή από την Ορεστιάδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη για να αποκτήσουν ίδια εικόνα της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν στο πρώτο δεμά ότι στην Αθήνα έχει θηληφθεί η απόφαση να κλείσουν τα ελληνοτουρκικά σύνορα, σε περίπτωση που η πίεση των μεταναστών που προέρχονται από την Τουρκία κλιμακωθεί. Είναι πραγματικά μεγάλο ερώτημα πως ήδη τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, λίγες ώρες αφού η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επιτρέπει τη διέλευση μεταναστών προς την Ελλάδα, 300 άνθρωποι βρίσκονταν στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Με λεωφορεία έφτασαν, ήταν το ερώτημα που έθεσε στο πρώτο δεμά πρόσωπο με βαθιά γνώση των εξελίξεων στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Σκέψεις να κλείσουν πλήρως τα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα, πληροφορίες για μετακινήσεις μονάδων του ελληνικού στρατού στον Έβρο με σκοπό την ενίσχυση της γραμμής κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα δεν επιβεβαιώνονται επισήμως από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι στρατιωτικές δυνάμεις τελούν υπό την ελληνική αστυνομία, ο στρατός ενισχύει τα μέτρα επιτήρησης, οι άνδρες της Ελλάς είναι εκείνοι που θα αναλάβουν την αποτροπή ή την παρεμπόδιση, επισημαίνει αξιωματικός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ποια όμως θα είναι η αντίδραση σε περίπτωση που ορδές μεταναστών επιχειρήσουν να περάσουν παρανόμως σε ελληνικό έδαφος, ο τρόπος είναι η απόθυση. Δεν είναι διά της πειθούς, απαντά κυβερνητικός στέλεχος και συμπληρώνει, εξαρτάται πόσοι θα έρθουν. Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε και αυτή είναι η έννοια της κρατικής κυριαρχίας. Για τα επόμενα 24 ώρα ουδής μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να επαναληφθούν στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο σκηνές του 2015 στην Ιδωμένη. Όταν δεκάδες χιλιάδες εξαφλειωμένοι μετανάστες επιχειρούσαν να περάσουν από την ελληνική επικράτεια προς τα Σκόπια και από εκεί να κατευθυνθούν σε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης μέχρι τη στιγμή που αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις των Σκοπίων έκλεισαν τα σύνορα και
αποθούσαν διά της βίας και με εκτεταμένη χρήση χημικών όσους πρόσφυγες και μετανάστες προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Σήμερα, ορδές μεταναστών προσπαθούν να περάσουν στην Ελλάδα και η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη ακόμη και να κλείσει τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Μπορεί όμως να επιτευχθεί σφράγισμα των συνόρων και να μπλοκαριστούν σε τουρκικά εδάφη οι μετανάστες που θα επιχειρήσουν να μπουν στην Ελλάδα, καθαρή απάντηση από κυβερνητικής πλευράς δεν δίνεται. Στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, στα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας, Εξωτερικών και Μετανάστευσης επικρατεί πραγματική ανησυχία για το που μπορούν να οδηγηθούν τα πράγματα από τους τσαμπουκάδες του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε για το θέμα τηλεφωνικά με την Άγγελα Μέρκελ και ενημέρωσε την καγκελάριο της Γερμανίας για τις εναλλακτικές της ελληνικής κυβέρνησης.